έχεις ετοιμάσει πάλι χρυσό χέρι μου. Καλημέρα, παιδιά μου από την κουζίνα. Σήμερα θα σας έχω ετοιμάσει. Ξεκινάω πάντα με το σήμερα, αλλά μ' αρέσει γιατί κάθε φαγητό νομίζω είναι μοναδικό. Και ζεις τη μέρα, ρε, εσύ. Και ζω τη μέρα. Σήμερα σας έχω όμως υπερσυνταγάρα. Έχουμε λαζάνια με λαχανικά. Είναι αρκετά οικονομική συνταγή μας. Και θα κάνουμε μια πολύ ελαφριά τύπου μπεσαμέλ με φυτικό επιδόρπιο δοδόνι planted. Θα είναι έτσι πολύ ζουμερή η μπεσαμέλ μας. Τα λαχανικά μας θα έρθουν να μελώσουν μαζί με τη σάλτσα ντομάτων που θα ετοιμάσουμε. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ οικονομική. Νομίζω μια δοκιμή θα σας πείσει και θα δείτε πόσο εύκολα μπορούμε να κάνουμε μια μπεσαμέλ με ίδια γεύση, αλλά χωρίς να έχουμε όλα αυτά τα μπλιμπλίκια μέσα στις κουζίνες με την κατσαρόλα που έχει και λιπαρά, βούτυρο κτλ. Εδώ θα το κάνουμε και υγιεινό και γρήγορα. Αν θέλει τη λύση στο πρόβλημα, Σταύρο, που έχω και εγώ και πολλοί άνθρωποι. Ακριβώς. Θέλω να φάω το ίδιο φαγητό, να το γευτώ το ίδιο και να μην πέσει βάρη, ρε παιδί. Ακριβώς. Εδώ είμαστε εμείς για να κουμπώσουμε να δούμε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, σερβίρω πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε εδώ. Λιώνει το φαγητό μας. Εννοείται είναι ζεστό, δεν θα βγει κομμάτι τώρα. Αν το αφήσει να κρυώσει, θα βγει κομμάτι έτσι όπως πρέπει. Δεν προλαβαίνει να κρυώσει. Μ' αρέσουν αυτά τα φαγητά, τα βγαίνουν κουταλάτα, ρε παιδιά. Γιατί δείχνει ότι είναι ζεστά. Κοίτα εδώ. Κοίταξε εδώ. Ο Ντένις μου, Έχει ψηθεί το λαζάνι μας στην εντέλεια. Έχει η μπεσαμέλη κάνει τη δουλειά της. Κοίταξε εδώ. Εντάξει. Τα λαχανικά κρατάνε ακόμα. Αυτό είναι το νόημα στην ουσία. Και πάμε εδώ και το μεγάλο κομμάτι για τον εντεοκλή μου. Το Google μου. Γενικά, Σταύρο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά, Σταύρο, μου αρέσει που τα λαχανικά πάντα θες να κρατάνε και θες να έχει έτσι ένα μέγεθος λαχανικό. Ναι, προφανώς, ρε παιδιά, γιατί είναι όλο το νόημα εκεί είναι. Λοιπόν, σερβίρω για να ξεκινήσουμε. Εδώ. Ευχαριστούμε. Ένα και ένα δύο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πολύ απλά. Θα ξεκινήσουμε με τα λαχανικά μας. Ανάβουμε το μάτι μας. Σήμερα γινόμαστε όλοι γευσιτέριαν. Γιατί? Γιατί αν και έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι 100% φυτικής προέλευσης, με βάση τη βρώμη μπορούμε να το φάμε όλοι. Ανεξαρτήτως, αν είμαστε vegan, που είναι κατάλληλο για vegan διατροφή, αλλά εμείς μπορούμε να το φάμε και εμείς που τρώμε τα πάντα. Εννοείται και ένας vegetarian, ένας vegan, είναι εξαιρετικό από μόνο του, έχει πλούσια γεύση και υφή. Νομίζω είναι μια φανταστική λύση για όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε στην κατσαρόλα με λίγο λαδάκι. Καλό. Για πες. Δεν έχω λόγια. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, να κάψει πολύ καλά το λάδι μας. Και πάμε μέσα τώρα κατευθείαν όλα τα λαχανικά που σας έχω στη συνταγή. Απλά θέλω να τα ψιλοκόψετε για να γίνουν γρήγορα και να μας βγάλουν όλη αυτή τη γεύση μέσα στο φαγητό μας. Δεν έχουμε κρέας, άρα θέλουμε μπόλικα λαχανικά για να έχει χαρακτήρα τα λαζάνια μας. Λοιπόν, πάνε μέσα όλα τα λαχανικά μας. Εδώ. Τα μανιτάρια τα έχουμε σοτάρει από πριν, γιατί θέλω λίγο περισσότερο χρόνο. Τα έχουμε σοτάρει, τα έχουμε βγάλει και θα τα βάλουμε στο τέλος μέσα. Για να μην μας βγάλουν τα νερά τους και δεν σοταριστούν τα λαχανικά. Είναι πολύ σημαντικό τα μανιτάρια να τα κάνουμε ξεχωριστά. Λοιπόν, εδώ ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Όσο μαραίνονται τα λαχανικά μας σε δυνατή φωτιά, τα ξεχνάμε, έχουν αρκετή υγρασία, δεν πρόκειται να μας κάνουν ποτέ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την μπεσαμέλ μας με το φυτικό επιδόρπιο δοδόνι planted με φυσική γεύση. Να πούμε ότι έχει και σε γεύση βανίλια και με μήλο κανέλα και είναι για όλες τις ημέρες, νομίζω και σκέτο και σε. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, πάμε μέσα. Θα χρειαστούμε 6 συσκευασίες. Θέλουμε δηλαδή 900 γραμμάρια. Κοιτάξτε εδώ πλούσια υφή που έχει. Εντάξει, είναι φανταστικό, σας μιλάω ειλικρινά. Θα είναι έτσι ελαφρύ, γευστικό και έχει και πολύ φυτική πρωτεΐνη, γιατί είναι από μπιζέλι, που σημαίνει ότι σας δίνει διατροφική αξία μέσα στο φαγητό σας, χωρίς να χάνετε κάτι. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξίσου σε αυτούς που προσέχουν.